Πάμε και στην Μαρία Τζαφερίου, καθώς είπαμε ότι έχουμε συναγερμό 5 ουσιαστικά για πρώτη φορά φέτος, αλλά πάρα πολύ νωρίς. Θα μας τα πει και σε λίγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για την πρόγνωση του καιρού στην ουσία και για τους ανέμους και πού είναι τα σημαντικότερα, που θα έχουμε τα σημαντικότερα θέματα με τους χειρούς ανέμους. Αλλά έχουμε και πυρκαγιές ακόμα σε εξέλιξη. Να. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Βόλβη, αν δεν κάνω λάθος. Μαρία, καλημέρα Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βλέπουμε, που αισθανόμαστε ένα αεράκι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, τρομάζουμε για το τι μπορεί να προκύψει και πόσο μπορεί να δυναμώσει πυρκαγιές που καθημερινά ξεσπούν είτε στις Σέρες, είτε εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, όπως χθες στον Δήμο Βόλβης και πιο συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Λίμνη, σε αγροτοδασική έκταση. Ήταν ισχυρή η πυροσβεστική δύναμη, μας ανησύχησε πραγματικά όλους. Έκαψε μεγάλη έκταση η αλήθεια. Είναι. Μετά από πολύ ωρή μάχη των 40 πυροσβεστών με 17 οχήματα ενήργησαν να σημειώσουμε και δύο αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο. Την έθεσαν υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο μέχρι αργά το βράδυ και μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον που μιλάμε έχουμε διάσπαρτες εστίες. Η ανησυχία και των κατοίκων της περιοχής πολύ μεγάλη, γιατί αν είχαμε μεγαλύτερη έκταση της φωτιάς τότε θα απειλούνταν και κατοικίες. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Επιποδός και υδροφόρες του Δήμου και της περιφέρειας για να αποφευθούν τα χειρότερα. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι πολύ καλύτερη της φωτιάς.